Θέμα τώρα, ψήφισε της πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών στο τελικό λιμάνι της Κύπρου για την ρευματοδότηση των σκαφών, θαλαμικών, ιστιοφόρων που λειτουργούν στην ανατολική πλευρά του τελικού λιμάνι Αχίου. Πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο εκεί. Υπήρχε ανάγκη για όλη καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Δυστυχώς ακόμα το δυναμικό του λιμενικού ταμείου δεν έχει δυνατότητα να επανδρώσει στη συγκεκριμένη θέση. Απ' την άλλη, πάλι εκτιθέμεθα καθημερινά μόλις προσεγγίζει ένα οποιοδήποτε σκάφος, έστω και για ένα Σαββατοκύριακο, καθώς δεν υπάρχει τρόπος ούτε να προμηθευτεί ρεύμα, ούτε να προμηθευτεί νερό, αλλά πολύ περισσότερο σε καιρικές συνθήκες όπως αυτές του Σαββάτου, δημιουργούνται και πάρα πολλές ζημιές. Δηλαδή, δεν έχει έναν άνθρωπο να μπορέσει να πετάξει ένα σκηνή έξω, να τον δέσει, να τον προφυλάξει από κάποια ζημιά, και αυτό αποτελεί μόνιμη πηγή δυσφήμισης. Μέχρι τώρα. Όσο έχουμε έναν άνθρωπο κάτω, έχουμε λύσει αρκετά προβλήματα και ευτυχώς έχουμε προλάβει αρκετές κακές στιγμές. Άλλες φορές, από διάφορα σκάφη, ανθρώπους που βρίσκονται για τη συντήρηση των σκαφών εκεί, πρέπει να πέσουν να βοηθήσουν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Αλλά αυτό θυμίζει λίγο χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή και γενικώς παρατηρείται το παράδοξο ότι την ώρα που κάποιος έρχεται κυρίως από την Τουρκία, που από εκεί είναι μεγαλύτερη μας κίνηση και μπαίνει μέσα στο λιμάνι της Χίου. Το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι την Ελληνική Σημαία και τη Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί αρχίζει και τελειώνει το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή με την τα μέσα. Το λιμεναρχείο δηλαδή δεν καθόλου. Όχι. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε κάποιον άνθρωπο κάτω στο λιμάνι για να μπορέσουμε μέχρι να τελειώσουμε το θέμα του οργανισμού και να μπορέσουμε είτε με εσωτερικές μετατάξεις από το Δήμο, είτε με κάποια έγκριση από το Υπουργείο για να κάνουμε πρόσληψη θέσεων, να καλύψουμε τέτοιου είδους θέσεις. Λοιπόν, συγκεκριμένα σήμερα το πρωί, το λέω για παράδειγμα, ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου στην παραλία και ερχόταν το λιμενικού το μεγάλο, το σκάφος του 60 αυτό. Ρίξαν τα βιλάγια οι άνθρωποι και καθόταν οι σκαφετέρες. Κανένας δεν φιλοτιμήθηκε ένας άνθρωπος να σηκωθεί να πάρει τον κάβο. Δεν είναι πια. Είναι η κοπέλα. Πήγε μια κοπέλα δικιά σου την είδα. Αλλά θέλω να πω. Αυτό δυστυχώς. Δεν υπάρχει. Είναι άσχημο. Αυτό δυστυχώς είναι όλες αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει τόσο καιρό και έχει χαθεί οποιαδήποτε αίσθηση ναυτικής παιδείας από ανθρώπους που κατάγονται από ναυτικούς. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μέρη μέσα στο Αιγαίο τα οποία αφημίζονται την αυτοσύνη τους, που να πάνε να προσεγγίσουν ένα οποιοδήποτε σκάφος, πλοίο ή οτιδήποτε και να μην σηκωθούν οι άνθρωποι να πάνε. Είναι νόμος θάλασσα, αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Δυστυχώς, στοιχείο αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα έχει χαθεί και οφείλουμε και από θέσεις που βρισκόμαστε να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να μπορούμε να το καλλιεργήσουμε ξανά και να βάλουμε τον κόσμο του λάση θάλασσα. Με οποιασδήποτε δράση. Πότε προβλέπετε τώρα ο άνθρωπο να πιάσει. Μόλις θα προχωρήσουμε στην επίσης απόφαση και θα γυρίσει για την αποτελεσμένη διάσταση. Και το βράδυ τι θα γίνεται. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ωράριο στο. Εκεί δεν θέλουμε άνθρωπο, αλλά. Με ένα τηλέφωνο δεν μπορεί να πηγαίνει. Ναι, ούτε όμως. Αυτό θα είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Έτσι κι αλλιώς σε όλα τα οργανωμένα τουριστικά καταφύγια στη Μαρένα υπάρχει συγκεκριμένη ώρα υποδοχής. Αλλιώς ένα σκάφος έχει κυβερνήτη, έχει την ευθύνη ο κυβερνήτη του σκάφους, θα πάει να δέσει, αλλά δεν μπορεί να έρθει με ένα μεσημέρι να μην βρίσκει και κανέναν. Δηλαδή, εμείς έχουμε πάει στο άλλο. Δεν μπορούμε να πάμε να έχουμε 24 ώρες υποστήριξη. Τουλάχιστον με αυτό το ωράριο θα καλύπτει μια πολύ μεγάλη μεγάλη. Και το μεροκέρι μπορεί να αυξηθεί το ωράριο, ξέρω κάποιον. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα έχουμε καταφέρει έστω με κάποιες εσωτερικές μετατάξεις μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε κάποιους ανθρώπους. Να μοιραστούν δύο άτομα. Την τρίτη ψηφιακή μπορούμε να την κάνουμε εγώ, είπατε. Ναι, θέμα πέμπτο. Διαβάζοντας το μπορεί να ακούγεται λίγο τυπικό, αλλά για μας είναι αρκετά ουσιαστικό. Καθώς σε συνέχεια των αρκετά κάλυμων σχέσεων που έχουν αρχίσει να ξαναδημιουργούνται με τον Οργανισμό Λιμένων Πειραιώς, δεχτήκαμε τηλέφωνο από τον κύριο Καστελάνο, ο οποίος είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Πρόκειται για μια ένωση η οποία περιέχει όλους τους οργανισμούς λιμένων, τις ανώνυμες δηλαδή εταιρείες, σαν κύρια μέλη και σαν δίκτυο παρατηρητών έχει δημιουργηθεί, μάλλον συμπληρώνεται από τα δημοτικά
για δημοτικά ή τα κρατικά λιμενικά ταμεία. Το σκοπός αυτού του οργανισμού αυτής της Ένωσης είναι η προώθηση και ο εξυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών μέσα από, από την καταγραφή κοινών αναγκών και να προσφέρονται λύσεις από μεγαλύτερους οργανισμούς σε μεγαλύτερα λιμενικά ταμεία σε μικρότερα τα οποία δεν έχουν τεχνογνωσία ή δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων και άμεσων εκτελέσεων. Μας ζήτησαν λοιπόν σε συνέχεια τη συνάντηση που είχαμε τότε στην Αθήνα στο προηγούμενο ταξίδι στην Αθήνα με τον κύριο Νομερίτη και τον Όλ, αν μας ενδιαφέρει να μπούμε στη συγκεκριμένη ένωση, πρόκειται για μια καταρχήν δωρεάν είσοδο, καθώς αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή για μένα, απλά το αναφέρω ότι είναι σημαντικό, δεν μπαίνουμε να πληρώσουμε κάτι για να μας δώσουν κάτι. Σημαντικό. Χρειάζονται να υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο η ΕΛΙΜΕ είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Λιμενικών Υποδομών. Οπότε η ΕΛΙΜΕ μπορεί και αντλεί πάρα πολλές πληροφορίες είτε από τις κοινοτικές οδηγίες και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα, τις προσαρμόζει και στο ελληνικό δίκαιο και μπορούν γρήγορα και έχουν αποσχόλονται λύσεις. Εξοικονομισμοί μπορούν να κάνουν από το κομμάτι της κρουαζιέρας μέχρι το κομμάτι των υποδομών, μέχρι η ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού. Όλα αυτά δηλαδή που αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει σαν στόχο να μπορέσουμε να αναπτύξουμε στην επόμενη πενταετία. Για να μπορέσουμε να βγούμε λοιπόν στη συγκεκριμένη ένωση, κατά τι χρειάζεται μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.